Μιχάλη, έθεσε προϋποθέσεις, ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια τύπη συνάντηση και αναμένουμε να δούμε τα επόμενα βήματα από τον Γενικό Γραμματέα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Τατάρ, όπως είπες, άφησε ανοιχτή αυτή την πιθανότητα μια ανεπίσημη συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για να διερευνηθεί, όπως είπε, αν υπάρχει κοινό έδαφος. Λοιπόν, είχαμε μια ενημέρωση για την πρόθεση για σύγκληση διαδικαστικής συνάντησης. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, για τον Τατάρ θα είναι πιο εύκολο, διότι δεν θα επιμένει να υπάρξει το ψευδοκράτος του, να αναγνωριστούν οι πραγματικότητες κλπ. Κλπ. Αντιλαμβάνομαι τώρα ότι θα πάμε σε ένα ανεπίσημο, άτυπο δείπνο. Αυτό αναμένουμε, είναι οι πρώτες πληροφορίες, μπορεί να αλλάξουν, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες για ανεπίσημο, άτυπο δείπνο που θα γίνει κάποια στιγμή τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο. Γενικός Γραμματέας θα ενημερώσει, αντιλαμβάνομαι, μπορεί να γίνεται και τώρα ή τις επόμενες ώρες, την Κυπριακή Αντιπροσωπεία που βρίσκεται ακόμα εδώ στη Νέα Υόρκη. Έχω την αίσθηση ότι αν είναι αυτό που περιγράφουμε, δεν θα έχει πρόβλημα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμετάσχει. Τώρα, ο Τατάρ είπε βεβαίως τα δικά του, έκαμε δηλώσεις ποταμό πάλι. Είπε, για να δικαιολογήσει αυτή τη συνάντηση ή αν θες αυτό το ανεπίσημο άτυπο δείπνο, ότι με την απουσία κοινού εδάφους συζητήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα τη πιθανότητα να συγκαλέσει μια συνάντηση για να συζητήσουμε τα βήματα και το μέλλον του νησιού μας. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά ότι αυτή η ενδεχόμενη συνάντηση δεν θα περιλαμβάνει ουσιαστικά στοιχεία και δεν θα είναι μια επίσημη διαπραγμάτευση και δεν θα περιλαμβάνει στοιχεία αυτή τη ξεπερασμένη ομοσπονδιακή δομή. Κοίταξε, αν μου επιτρέπει, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη. Όλα αυτά είναι κατά και ω λύκια. Ή θες να συζητήσεις και να φτάσεις σε μία λύση ή δεν θες να συζητήσεις. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι, όπως είπαμε, μία διαδικαστική συνάντηση, αλλά προϊθανότητα θα είναι ένα διαδικαστικό άτυπο δείπνο. Τι θα γίνει σε αυτή τη διαδικαστική συνάντηση ή σε αυτό το διαδικαστικό άτυπο δείπνο? Μάλιστα, Μιχάλη. Θα συζητήσουν τι θα συμβεί στην πενταμερή. Θα ακολουθήσει αυτή τη συνάντηση, τη άτυπη, θα ακολουθήσει η πενταμερή, Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Αυτά. Είναι η πρόταση 4-1. Δηλαδή, θεωρείς ότι κάτι τέτοιο θα γίνει αποδεκτό από τη Λευκοσία, από την κυβέρνηση? Θα λάβουν μέρος, από ό,τι πληροφορούμε, οι υπουργοί εξωτερικών της Ελλάδας, οι υπουργοί εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας. Θα λάβει μέρος σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών η Βρετανία. Θα είναι 5. Μάλιστα. Ο συν ένας θα είναι ο Γενικός Γραμματέας. Μάλιστα. Ναι. Αλλά θα είναι πενταμερή, διότι η Λευκοσία δεν δέχεται την τετραμερή. Και θα αναμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε.